Μια μαθήτρια λυκείου και τρεις εκπαιδευτικοί είναι μέχρι αυτή την ώρα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε σχολεία του Ηρακλείου. Από σήμερα μέχρι και τις 29 Οκτωβρίου, σε αναστολή λειτουργίας, τέθηκε όλο το ειδικό σχολείο κοφών και βαρικών του Ηρακλείου, που νοσεί επιβεβαιωμένα ένας εκπαιδευτικός, ένα τμήμα του 47ου Δημοτικού Σχολείου, που επιβεβαιωμένο κρούσμα είναι ένας δάσκαλος παράλληλης στήριξης, και ένα τμήμα του 28ου και 57ου Δημοτικού Σχολείου, που επίσης είναι θετικός εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης. Επιπλέον, το τμήμα μιας μαθήτριας του 2ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, η οποία παρακολούθησε μέχρι την περασμένη Τρίτη κανονικά τα μαθήματά της και από την Τετάρτη που ένιωθε αδιαθεσία σταμάτησε να πηγαίνει και μόλις πριν από 2 ημέρες επιβεβαιώθηκε ως κρούσμα. Λαμβάνοντας υπόψη, σε συνεργασία με τον κύριο Λουμπούνη, τον γιατρό της Περιφέρειας Κρήτης, τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας αυτού του σχολείου και το βαθμό επικινδυνότητας στη μετάδοση του νοσήματος, αλλά και την συνάφεια που έχουν οι μαθητές μεταξύ τους, αναστέλλουμε τη λειτουργία όλου του σχολείου, του σχολείου Κοφών και Βαρικών, από τις 19 Δεκάτου έως τις 29 Δεκάτου, δηλαδή και αυτό το σχολείο θα λειτουργήσει ξανά στις 30 Δεκάτου. Την αγωνία τους για το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ διατύπωσαν σήμερα μαθητές του 2ου Λυκείου, που έκαναν κατάληψη αλλά και γονείς, οι οποίοι εξήγησαν ότι η ευθύνη της πολιτείας απέναντί τους επικεντρώνεται και μόνο στο να τα θέσει σε καραντίνα, και παρά το γεγονός ότι οι συμμαθητές παιδιών που νοσούν θεωρούνται στενές επαφές, δεν προβλέπεται να υποβάλλονται σε τεστ, αλλά να παραμένουν σε καραντίνα 14 ημερών μακριά από οποιαδήποτε υποχρέωσή τους, ανεξάρτητα από το αν νοσούν ή όχι. Αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα οποία είναι αυτονόητα και τηρούνται σε κάθε διαπιστωμένο κρούσμα όπου θα συμβεί σε υπηρεσίες, εξευγηρίες, επιχειρήσεις κλπ., όμως δεν είναι αυτονόητο στο σχολείο. Στα σχολεία, όπως στο συγκεκριμένο σχολείο που φοιτούν κατά μέσο όρο 25-27 παιδιά ένα τμήμα, οι οδηγίες είναι καραντίνα στο τμήμα. Αυτό και μόνο είναι η ανάληψη ευθύνης εκ μέρους της πολιτείας. Τίποτα περισσότερο. Ότι τηρήθηκε πιστά το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ, για το οποίο υπεύθυνος είναι μόνο ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, τόνισαν οι προϊστάμενοι εκπαίδευσης, τόσο σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των διευθυντών, όσο και την απολύμανση των χώρων, συμπληρώνοντας ότι μέχρι στιγμής πρόβλεψη για τεστ στους συμμαθητές δεν υπάρχει, παρά μόνο στην περίπτωση τριών κρουσμάτων σε ένα σχολείο, που προβλέπεται η αναστολή λειτουργίας όλης της σχολικής μονάδας. Γίνονται όσα προβλέπονται. Εγώ χθες ήμουν σε συνεχή επικοινωνία με τον διευθυντή του σχολείου και τον κύριο Λουμπούνη, τον προϊστάμενο Δημόσιας Υγείας. Ακολουθήθηκε η διαδικασία, ενημερώθηκαν οι γονείς, ενημερώθηκε ο κύριος Λουμπούνης, έγινε η χνηλάτιση, έγινε απολύμαση των χώρων. Οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μην φτιάχνουμε σενάρια στο μυαλό μας, και συνήθως τα χειρότερα σενάρια, και μπαίνουμε σε μια διαδικασία που δεν χρειάζεται να μπούμε. Με δεδομένες τις εξελίξεις στον χώρο της εκπαιδευτικής κοινότητας και την αύξηση που παρατηρείται στα κρούσματα, οι γονείς ζήτησαν από το Υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των μαθητών μέσα στα τμήματα και να αναθεωρήσει το πρωτόκολλο, κάνοντας τεστ στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, καυτηριάζοντας, όπως είπαν, τη λογική που προβλέπει τεστ σε συναδέλφους όταν νοσεί άτομο σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς και όχι σε παιδιά που στηβάζονται κατά δεκάδες μέσα σε αίθουσες διδασκαλίας για ώρες. Ζητούμε να ακούσει το Υπουργείο Παιδείας όλους τους φορείς της εκπαίδευσης και να μειώσει τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα. Επιτέλους, οι μαθητές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 15 και τους 17 μαθητούς ανά τμήμα, όπως διακηρύττει η κυρία Υπουργός, ότι ο μέσος όρος των παιδιών είναι 17.